τόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Survivor All Star, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Σε βλέπουμε, το παρακολουθείς από το σπίτι, αλλά και από τον Άγιο Δομήνικο. Οι πρώην συμπαίκτες σου αναφέρονται πολύ συχνά σε εσένα. Τελικά λείπω από εκεί και τελικά εγώ παίζω εκεί πέρα, έτσι. Εγώ παίζω εκεί πέρα, οκ. Okay. Ναι, όντως ισχύει αυτό, δεν ξέρω γιατί. Μπορώ να τους λείπω, άμα τους λείπω, τι να κάνω. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι πιο έντονα τώρα που ξεκίνησε. Πρέπει να αγαπάμε το Survivor, εννοείται, μας ανέδειξε. Βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι, μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω, εσείς κρίνετε. Μας αγάπησε ο κόσμος από εκεί. Εννοείται το βλέπω και εννοείται το στηρίζω. Εξάλλου το είπα και στην παραγωγή ότι έρθω δεν έρθω, θα σας στηρίξω και θα το βλέπω και θα κάνω και τα story μου, θα μιλάω κτλ. Τελευταίες ημέρες λες 99,9, αφήνω 0,01%. Με λίγα λόγια δηλαδή δεν θα πάω. 99,9 με λίγα λόγια θα πάω. Με αυτά που βλέπω κιόλας τι να πάω. Πάω να σκοτωθούμε εκεί πέρα δηλαδή. Δεν είμαι και εγώ το καλύτερο παιδί που τον απαντάει. Δεν είμαι ο Άγιος. Δεν είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός μόνο το σταυρώνα και έλεγε. Ευχαριστώ, έλεγε σας αγαπώ με σταυρώνατε. Δηλαδή αυτό μόνο ένας το κάνει. Κανονικά πρέπει να γίνει αποχώρηση και θέλω να φύγει έτσι. Να γίνει αποχώρηση, να δούμε τη δυναμική των παιχτών. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε κάποια σχόλια για εσένα, λέγοντας που είναι ο τριαντάφυλλος να κάνουμε 60%, να μας γνωρίσει τους μεγαλογιατρούς. Ήταν κάποια σχόλια ηρωνικά. Ναι. Πόσο έκανε το Survivor, 39, 38, άρα δεν έπιαστε το 60, τι έκανε. Στεναχωρούν αυτά τα σχόλια όταν τα διαβάζεις, όταν τα ακούς. Ναι, δεν με στάγορει. Πολλές φορές απαντάς και στα social. Δεν με στάγορει. Γελάω, περνάω ωραία, γίνεται διάλογος. Το πρώτο Survivor και το τέταρτο, το δικό μας ήταν τα καλύτερα. Το πρώτο Survivor χτυπούσε 60, 70, έχει πάει και 80, δεν ξέρω τι πάει, 75, δεν ξέρω τι πάει. Και εμείς έχουμε πάει 60, 65, 70, 75, έτσι είναι παιδιά αυτά. Μας άλλο με έτσι είναι αγοράκι μου. Τώρα να σε πονάει, υπάρχουν παυσίπονα, υπάρχουν. Καλοί γιατροί και μεγάλο γιατροί όντως. Όταν βγήκαμε και από το παιχνίδι είχαμε βγει και παρέα. Σάκης Μαριαλένα, εγώ, Ευρυδίκη και Βασάλος. Και είχαμε πάει και στο Βέρτι. Και όταν μπήκαμε μέσα στο Βέρτι, εγώ, ο Σάκης Μαριαλένα έγινε πανικός. Ήρθαν όλοι πάνω μας. Και στο Βασάλο ήταν φέρτε ένα καφέ στο 3. Δηλαδή εγώ δεν βγήκα από το να πω ρε Βασάλο μου, είσαι ένας πανελίστας αποτυχημένος. Όπου πήγαινε, έκανε 1,5% και 2 και δεν μίλαγε και ήθελε σκέρμα για να μιλήσει, αγόρι μου. Δεν στο είπα ποτέ αυτό, γιατί σε σέβομαι. Ποια η γνώμη σου για τη σχέση του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη? Το έχω ξαναπεί, είναι μούφα. Νομίζω ότι. Μούφα η σχέση ή ο χωρισμός? Ο χωρισμός. Η σχέση είναι μια χαρά. Μια χαρά μαζί τα παιδιά και θα είναι μαζί για πάντα. Γιατί έχει ακουστεί ότι και οι δύο έχουν προχωρήσει. Ναι, τη ζωή. Στο γάμο που θα πας τώρα του χρόνου, με την κάμερα αυτή εδώ πέρα του Μέγκα, θέλω να μου τα ξαναπεί. Θα πει πάλι πόσο δίκιο έχει. Οι παίκτες πάνε πιο μεθοδευμένοι τώρα, πιο διαβασμένοι. Ναι, αφού δεν το βλέπει και εσύ, έτσι είναι αυτό. Ναι, φοβούνται για τα λεφτά, μην χάσουν τα λεφτά, μην φαινούν κακοί. Και χάσω τα 5.000 για τη βδομάδα. Το τελευταίο σκηνικό που συνδέεται το όνομά σου είναι αυτό με τον Νίκο Μπάρτζη και τα σχόλια που έκανε στο reality επιβίωσης με τη δική σου απάντηση και δημοσίευση ακόμη και τη συνομιλία σας. Είδαμε και τα μηνύματά σας. Ήταν καλοκαίρι, τραγούδισα. Έχω τα μηνύματα που λέει σε ευχαριστώ, αδελφέ μου, είμαι δίπλα σου ότι με χαστείς. Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ. Ξέρεις, σ' αγαπώ πολύ και δεν ξεχνώ και πιστεύω να το ξέρεις ότι δεν ξεχνώ. Τελικά το είδα, ναι, Νίκο μου, δεν ξέχασες. Μισό λεπτό γιατί μου στείλει ο παπάς κάτι τώρα. Μου έστειλε Survivor All Star 33,7% στο σύνολο 31. Χθες Δευτέρα που ήταν μόνο του, Γιατί? Χθες σε στήριξε πολύ έντονο ο Νίκος Μουτσινάς. Το περίμενε. Ευχαριστώ, τον ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν το περίμενα, αλήθεια. Δεν το περίμενα. Αν ποτέ κάτσει σε μια παρέα και τον δω και πιω ένα καφέ μαζί του συζητήσω, ίσως και να πάω. Τώρα έτσι δεν μπορώ να πάω. Αλλά τον ευχαριστώ, αλήθεια. Και εγώ τον βλέπω πάντως. Με το χέρι στην καρδιά, θες να πας ή όχι? Με αυτά που βλέπω, όχι αγάπη μου, δεν θέλω να πάω. Θα έχουμε υπερβολικές εντάσεις, θα γίνει πανικός. Ένα ταξίδι σου λέω που δεν θα περάσω καλά. Αυτό το ξέρω. Αν υπάρχουν παίκτες παραπάνω που παίρνουν 5.000 και το δω, ναι, θα πάω. Την αγαπάω πολύ την τη Μελέτη και της εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρω ότι είναι μια πολύ γλυκιά μάνα. Και να σας πει εκεί η Ελεονόρα ότι όταν είσαι μητέρα, όταν είσαι πατέρας, πόσο δύσκολο είναι να αποχωρίζεσαι το πιο πολύτιμο δώρο που σου έχει δώσει ο Θεός και το παιδί σου.